Τέσσερις ύποι έχουν τα περισσότερα χιλιάρικα. Η Μισηρλού έχει 153 χιλιάρικα. Η Γιάνν Γκάμπι έχει 142 χιλιάρικα. Ο Ιαπετός έχει 134 χιλιάρικα. Και ο Κομαντάντα έχει 110 χιλιάρικα. 57 χιλιάρικα έχει η Ντίγνητη, 4 χιλιάρικα η Αλαντίνα μου, 2 χιλιάρικα η Βελούδινη, 21 χιλιάρικα η Σαλίνα και 4 χιλιάρικα η Σεσίλια. Έχει δοθεί η εκκίνηση. Βλέπουμε την Ντίγνητη παραλίγο να ανατραπεί. Τελικά όμως κατορθώνει ο αναβάστης ο Παναγιώτης Ολιάκος και τη συγκρατεί και δεν ανετράπει, αλλά ακολουθεί όμως τελευταία τον Όμιλο. Επικεφαλής έχει τεθεί η Σαλίνα, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βελούδινη. Σαλίνα, Βελούδινη, στην τρίτη θέση είναι ο Ιαπετός. Ακολουθούν Κομαντάντε, Γιάνν Γκάμπι, που βλέπουμε στις οθόνες μας. Έπεται η Έλα Ντίναμου και είναι η Μισηρλού, η Σεσίλια και στην τελευταία θέση, όπως είπαμε, είναι η Ντίγνητη που ατύχησε μετά από την εκκίνηση. Σταθερά προηγείται η Σαλίνα. Ο Ιαπετός έχει κάνει ένα πολύ δυνατό ανέβασμα, έχει περάσει στη δεύτερη θέση, πιάζεται από τον Ηλίο του Αγιοργίου, πιάνει τη Σαλίνα και προηγείται. Πολύ δυνατό φίνις πραγματοποιεί και ο Κομαντάντε, που πιάνει και αυτός με τη σειρά του τη Σαλίνα και περνάει στη δεύτερη θέση. Ενώ φίνις πραγματοποιεί από την απότερη εξωτερική η Μισηρλού. Ιαπετός, Κομαντάντε και Μισηρλού. Σταθερά προηγείται ο Ιαπετός. Κομαντάντε από την εσωτερική Μισηρλού, από την εξωτερική η Μισηρλού με πολύ δυνατό φίνις θα πιάσει τον Κομαντάντε, θα περάσει στη δεύτερη θέση, δεν θα μπορέσει όμως να πάρει και την νίκη από τον Ιαπετό. Βλέπουμε και τον τερματισμό, καθαρά ο Ιαπετός είναι ο νικητής, από την εξωτερική η Μισηρλού που τερμάτισε δεύτερη, από την εσωτερική ο Κομαντάντε που παρέμεινε τρίτος. Η ιδιοκτήτης και υποπαραγωγός είναι η Στάβλη Λαζαρίνας, η υποτούρ. Προπονητής είναι ο Δημήτρης ο Γιαννούλης, αναβάτης είναι ο Ηλίας ο Γεωργίου.